όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση δεν πήρε ουσιαστικά κανένα μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και στο παραπέντε δεν θέλει να ακούσει ούτε τους ειδικούς, τους αρμόδιους, οι οποίοι θα κάνουν μάθημα μέσα στις τάξεις. Ούτε πήρε υπόψη τις προτάσεις που κάναμε για τη λειτουργία των σχολείων. Δεν μονιμοποίησε, δεν προσέλαβε το απαραίτητο προσωπικό, δεν υλοποίησε, δεν βελτίωσε τις υποδομές στα σχολεία, δεν μονιμοποίησε εκείνους που δουλεύουν χρόνια στην εκπαίδευση και δεν μερίμνησε για την υγιεινή και την καθαριότητα στα σχολεία με επαρκές μόνιμο προσωπικό. Απαιτούμε εδώ και τώρα να ακούσουν τους εκπαιδευτικούς. Εμείς θα συνεχίσουμε μέσα από μια σειρά παραστάσεις, διαμαρτυρίες, με σύσκεψη σωματείων και με γενικές συνελεύσεις αμέσως μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Θέλουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι μαθητές να είναι ασφαλείς στο χώρο του σχολείου για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία με μοναδικό όπλο, ένα παγουρίνο και κάποιες μάσκες, θεωρούμε ότι δεν είναι ασφαλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να δεχτούν τους εκπαιδευτικούς, τα σωματεία, να ακούν τις προτάσεις τους και να γίνουν δεκτές. Από την σκοπιά των αναπληρωτών, πέρυσι δουλέψανε 40.000 άνθρωποι και πλέον στην εκπαίδευση. Φέτος και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια οι προσλήψεις είναι 21.000, και πράγμα που δεν δικαιολογεί καθόλου τις σχέσεις από το Υπουργείο και, και το κλίμα ευθυμίας που κυκλοφορεί για την πλήρωση των κενών στη σχολεία. Χωρίς αυτό να υπολογίζονται ούτε οι παραιτήσεις των συναδέλφων που αφιπηρέτησαν πια και πήραν σύνταξη, και χωρίς να υπολογίζεται το πιο βασικό απ' όλα, οι αυξημένες ανάγκες στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας. Δηλαδή με τις ίδιες συνθήκες που κινδυνεύανε πέρσι μαθητές και συνάδελφοι μέσα στην τάξη, με τις ίδιες και χειρότερες συνθήκες θα ανοίξουν και φέτος τα σχολεία. Δεδομένου κιόλας ότι πολλοί από τους συνάδελφους, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι μεγάλης ηλικίας και με αρκετά υποκείμενα νοσήματα. Προβλέπεται λοιπόν και φέτος η χρονιά, τα κενά να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά μήκος της χρονιάς, πλήττοντας πραγματικά τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. Ένα ακόμα για τους αναπληρωτές. Στους αναπληρωτές υπάρχει μεγάλη δυσρεύνωση λόγω των πινάκων που καταρτίστηκαν. Καταρχάς, οι προσλήψεις γίνονται από προσωρινούς πίνακες οι οποίοι περιέχουν λάθη, οι οποίοι επίσης έχουν αποκλείσει 10.000 ανθρώπους, 10.000 συναδέλφους που για χρόνια τώρα δουλεύουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τρέχουν σε όλη την Ελλάδα και έχουν μείνει εκτός για ένα παράβολο των 3 ευρώ ή λόγω των εξομοιώσεων, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα αφήσουμε να περάσουν έτσι. Θα συνεχίσουμε με τα σωματεία μας στους δρόμους μέχρι να πετύχουμε πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι να δουλέψουν και να αυξηθούν οι αναπληρωτές. Ελάχι μεταξύ εσωτερικών και ΑΣΕΠ. Δεν έχουμε λάβει ακόμη ούτε κάποια δέσμευση, ούτε κάποια εγγύηση, έστω για το δικαίωμά μας στην εργασία, στην αναπλήρωση. Είναι δικαίωμά μας να μπορούμε να προσληφθούμε ως αναπληρωτές σε θέση που κατήχαμε 15 και πλέον χρόνια, ορισμένοι από τους παλαιότερους συναδέλφους. Είμαστε εδώ για να αναζητήσουμε λύση και περιμένουμε τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας άμεσα.